Ο Ξανθός Άγγελος. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κάτω από τον ήλιο, πού σε ψάχνουμε, πού σε βρίσκουμε, πάντα μία φωτογράφηση. Τι να κάνω. Γίνονται δουλειές, πρέπει να είμαι παρόν. Είδαμε και ένα διαφημιστικό όπου έτρεχες γυμνός στους δρόμους της Αθήνας. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πώς γυρίστηκε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, επειδή ξέρω που το πας, καταλαβαίνω που το πας, ένα πράγμα θα σου πω. Γυρίστηκες στους 4 βαθμούς, είχε πολύ κρύο. Είχα σαπουνάδες, είχα νερά πάνω μου. Δεν θα σου πω αν ήμουν γυμνός ή όχι, θα μείνω εκεί, ότι είχε πολύ κρύο. Γυρίστηκε με ένα take ή το γυρνάγατε πολλές ώρες? Γυρίστηκε με αρκετά πλάνα, αρκετές διαφορετικές τοποθεσίες στην ίδια περιοχή. Ναι, μπορώ να πω ότι χρειαστήκανε αρκετά πλάνα για να βγει ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα όπως βλέπουμε. Δηλαδή δεν ντράπηκες έστω και λίγο σε όλα αυτά τα γυρίσματα να είσαι τώρα μέσα σε εισαγωγικά τσιτσίτη στους δρόμους της Αθήνας? Ξέρεις τι, όταν είσαι μοντέλο είναι η δουλειά σου να κάνεις αυτό που θέλει η εταιρεία, αυτό που θέλει ο πελάτης. Ήταν ένα πολύ επαγγελματικό κόνσεπτ, πολύ ωραία στημένο, πολύ καλή εταιρεία, οπότε δεν ένιωθα ότι θα μπορούσε ούτε να με εκθέσει. Θα σε δούμε σε τηλεοπτική σειρά ή τηλεοπτική εκπομπή? Μέχρι στιγμής έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις τηλεοπτικές. Για guest? Δεν θέλω να αποκαλύψω, ήταν κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν ένιωθα ότι μου ταιριαζαν. Παρ' όλα αυτά, εάν στο μέλλον έρθει κάτι το οποίο με εκφράζει και νιώθω ότι θέλω να το υποστηρίξω, είμαι δεκτικός. Θα έβαφες τα μαλλιά σου μαύρα? Όχι, δεν θα τα έβαφα ποτέ μαύρα τα μαλλιά μου. Είναι το ξανθό το χαρακτηριστικό, είναι δικό μου. Δεν θα το άλλαζα.